Υπουργείο έχει πάνω από 22.000 είναι ουσιαστικά οι κενές θέσεις των εκπαιδευτικών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Να σας πω μόνο ένα παράδειγμα, ότι στη δευτεροβάθμια οι συνταξιοδοτήσεις φέτος ήταν 4.000, άλλες 4.000 περίπου ήταν πέρσι. Αν προσθέσουμε σε αυτά και τις 2.500 διαθεσιμότητες και τις 5.000 μετατάξεις, καταλαβαίνετε ότι η μείωση του προσωπικού στην δευτεροβάθμια και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι τραγική και δεν μπορεί να αντικατασταθεί με προσλήψεις ορομισθείων και αναπληρωτών. Αυτό εμείς το λέμε και το τονίζουμε, ότι αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή να γίνει είναι προσλήψεις μονίμων εκπαιδευτικών. Οι ανάγκες είναι τεράστιες. Mm-hmm. Και μάλιστα, αν υπολογίσει κανείς τις πραγματικές ανάγκες και όχι αυτές που έχουν απομείνει, εννοώ δηλαδή ότι η κυβέρνηση αναφέρεται στα κενά, στις ανάγκες που έχουν απομείνει. Ας πούμε, η πρόκτητη διδακτική στήριξη, η ενισχυρική διδασκαλία, ένα μεγάλο τμήμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης έχουν καταργηθεί, όπως και διάφορες άλλες υπηρεσίες εκπαιδευτικές. Αυτές από πίσω τους είχαν εκπαιδευτικές ανάγκες. Κύριε Κοτσουφάκη, υπάρχει. Φαίνονται αυτή τη στιγμή γιατί έχουν καταργηθεί. Το Υπουργείο λέει ότι θα καλυφθούν αυτές οι θέσεις με παράλληλες αναθέσεις. Κοιτάξτε να δείτε, για να καταλάβει και ο κόσμος, η εκπαιδευτική ολή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που είναι και πολλές ειδικότητες, έχουν πρώτη και δεύτερη ανάθεση. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτη ανάθεση σημαίνει το αντικείμενο το που έχουν σπουδάσει. Mm-hmm. Και δεύτερη ανάθεση, ένα αντικείμενο, ένα μάθημα παρεμφερές, παρεμφερές. Που είναι μέσα σε αυτά που έχουν σπουδάσει. Δεν μπορεί να διδάξει κάτι που δεν έχει σπουδάσει. Ένας μαθηματικός μπορεί να κάνει γεωγραφία, ας πούμε. Αυτό θέλω να δώσουμε ένα παράδειγμα. Αυτό υπάρχει και σήμερα. Mm-hmm. Υπάρχει και σήμερα σε πολλές ειδικότητες που κάνουν και ένα δεύτερο μάθημα. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν θα λύσει τα κενά, διότι αυτή τη στιγμή έτσι κι αλλιώς το αριθμητικό των κενών δεν καλύπτεται. Ένας εκπαιδευτικός που έχει πλήρες ωράριο δεν μπορεί να διδάξει ένα δεύτερο μάθημα. Δεν έχει ωράριο να διδάξει ένα δεύτερο μάθημα. Mm-hmm. Αλλά επίσης δεν καταλαβαίνουμε τι εννοεί ο Υπουργός και άλλα μαθήματα, που είναι κάτι που υπάρχει. Αν εννοεί βεβαίως ότι αυθαίρετα θα ορίσει με υπουργική απόφαση και άλλα μαθήματα που είναι έξω από τα εκπαιδευτικά αντικείμενα της καθημερινής ειδικότητας, αυτό πραγματικά δεν νομίζω ότι βοηθάει την καλύτερη εκπαίδευση, ούτε ουσιαστικά είναι μπάλωμα των κοινών. Κύριε Κοτσουφάκη, 20 μέρες μας απομένουν. Χρειάζονται διορισμοί, χρειάζεται αλλαγή αυτής της πολιτικής, χρειάζεται σταμάτημα των περικοπών στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση, αν δεν στηριχτεί, αν δεν επενδύσει στην εκπαίδευση σε περίοδο κρίσης, δεν έχει μέλλον σαν χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοτσουφάκη.